αδελφοί εν Χριστώ Ιησού. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σε αυτόν τον χώρο που είναι και η ενορία μου, ομοθυμαδών, για να διατραδώσουμε την αντίθεσή μας στην αντιχριστιανική, αντορθόδοξη, ατεχνική και σατανική συνθήκη Σέγγεν, η οποία χαρτεύει δεσμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. Για την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου θυσιάστηκε αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και δεν έχει δικαίωμα κανείς, ούτε άνθρωπος, ούτε οργάνωση, ούτε το ίδιο το κράτος, πολύ δε περισσότερο τα ξένα κέντρα αποφάσεων, να χαλκεύουν αλυσίδες και δεσμά σε έναν περήφανο λαό, όπως είναι ο ορθόδοξος ελληνικός χριστιανικός λαός. Γι' αυτό ερχόμενοι των Αγίων και Μαρτύρων της Ορθοδοξίας μας, που έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους για του Χριστού την πίστη την Αγία, των ηρώων του ευλογημένου ελληνικού έθνους, που αντέταξαν τα στήθη τους σε κάθε και απετύναξαν ζυγούς κλαδιάς αιώνων, αγωνιζόμενοι για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, για να ερχόμαστε εμείς οι νεοέλληνες να ξεπουλάμε τα ιερά και τα όσια και την αιματοποτισμένη ελευθερία που εκείνοι μας έδωσαν. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ας πρωτοφρονάξουμε όχι στην αντιχριστιανική, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις φοροκάρτες και οποιασδήποτε άλλες ηλεκτρονικές κάρτες, όχι στο ΔΕΚΑΜ, όπως έχουν πει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός του σατανά. Γιατί την έκτη ημέρα παρακλάβησε τον άνθρωπο εκεί στην Εδέν. Την έκτη ημέρα και την έκτη ώρα σταύρωσε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι ο αγαπημένος του αριθμός, ο 6 του Αντιχρίστου. Εμείς πρωτοφωνάζουμε όχι! Όχι! Όχι στον Αντίχριστο και τα όργανα του! Όχι! Και τα σατανικά! Όχι! Ναι στον αγαπημένο μας Κύριο Ιησού Χριστό! Ναι! Ναι στην ορθοδοξία μας! Ναι! Ναι στο ξύπνημα του Έλληνα Χριστιανού! Ξύπνημα αυτό φοβάται οι σκοτεινές δυνάμεις. Κι αν είμαστε τώρα λίγοι, μην ξεχνάτε ότι και τα ποτάμια γίνονται από λίγες σταγόνες και πνίγουν όποιον αντιστέκεται σε αυτά. Θα γίνουμε κι εμείς ένα ποτάμι, όλος ο ελληνικός λαός, να καταπνίξουμε όλες τις αντιχριστιανικές και αντεχνικές δυνάμεις που κατεργάζονται δεσμά για το έθνος μας. Αδελφοί, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και είμαι θυμών ο Θεός. Και αν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Ζήτω η Αγία μας Ορθοδοξία. Ζήτω το ευλογημένο ελληνικό έθνος. Ζήτω υπερπάντων το αγών. Και τώρα ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χρυσοστόμου του Πατρόου Εορτολογίου έχει τον λόγο ο π.
Πάνος Ιωλογιότατος, κύριος Ήλιος Χρυσόστομος. Πρώτα διάγεια κυρίς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου ημών κυρίου Χρυσοστόμου, σας μεταφέρουμε ευχές και ευλογίες, ενισχύοντας όλους εσάς σε αυτόν τον ευλογημένο και εθελούσιο αγώνα, εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, και ευχόμενος όπως ο Κύριος αξιώσει όλους ημάς και ημάς δια του αγώνος όχι μόνο αυτού της σημερινής ημέρας αλλά και των συνεχομένων να μας αξιώσει όλους μαζί της μερίδος των σωζωμένων. Πολλά ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες, τα οποία όλα ήταν καλά και δυνατά. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Συνηθίζουμε πάντοτε όποτε βρισκόμαστε στο βήμα αυτό να μεταφέρουμε και το μήνυμα της Ορθοδοξίας, γνωρίζοντας το πιστό πλήρωμα της Εκκλησίας, το ότι για να μπορέσει να αντισταθεί σε όλους αυτούς τους αγώνες και τις αντιξοότητες που θα μεταφέρει το εγγύς μέλλον σε εμάς, θα τα καταφέρει ο καθένας ξεχωριστά να αντιμετωπίσει δια της καθάρσεως της ψυχής, θέτοντας τη ψυχή του σε μια πνευματική θεραπεία. Ξεκινώντας από το στάδιο της καθάρσεως, του θείου φωτισμού δια της νοεράς, φτάνοντας στην νοερά προσευχή και φτάνοντας προς το τέλος, όπου εκεί και ο σκοπός του θείου και υψηλού προορισμού μας στη θέωση. Αυτό που θα είχαμε να προσθέσουμε εδώ πέρα, ας μου επιτρέψει η αγάπη σας να το πω, χωρίς να θίξουμε κανέναν. Πολλά λόγια ακούγονται, είτε από την επίσημη Εκκλησία, είτε από άλλους πνευματικούς φορείς, αλλά βρισκόμαστε στα λόγια. Φωνή λαού όμως, οργή Θεού. Ήδη φτάσαμε στο τέλος. Οι ταυτότητες, όπως έχουμε ακούσει, οι νέες φοροκάρτες, ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 1998. Δυστυχώς όμως, το πάθαμε, το έχουμε πει και άλλοτε, αλλά θα το πω και επαναλαμβάνω, ας με επιτρέψει η αγάπη σας. Σαν το χταποδάκι με τη χταποδίνα, τη μητέρα. Που όταν το έπιασε ο ψαράς, φωνάει στο χταποδάκι, μητέρα με πιάσα. Δεν πειράζει, παιδάκι, μου κοντά σου. Μητέρα με χτυπάνε. Κοντά σου είμαι, παιδί μου. Μητέρα, με βάλανε στο τσουκάλι, κοντά σου είμαι, παιδί μου. Μητέρα, με βάλανε στο πιάτο, κοντά σου είμαι, παιδί μου. Μητέρα, μου βάλανε ξύδι. Όπου έχασα το παιδί μου, φωνάζει η χταποδίνα. Το αυτό σημαίνει το ότι και η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια και ευχολόγια, αλλά πρέπει να είναι έργα. Και η επίσημη Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία είναι του Χριστού. Δεν σας κουράζω άλλο. Ένα μόνο έχω να τονίσω, ότι έχουμε μεγάλη λύπη μέσα στις καρδιές μας, διότι ο Ελληνοορθόδοξος λαός, οι αδελφοί μας οι Έλληνες, δεν γνωρίζουν ή μάλλον δεν θέλουν να γνωρίσουν. Και τελειώνοντας λέω και κάτι άλλο, ότι είναι αμέτρητοι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε εμάς τους κληρικούς και λένε ενημερώστε μας τι θα κάνουμε, αλλά εμείς απαντάμε σε αυτούς. Γνωρίζετε πολλά περισσότερα από εμάς, διότι το κουνσερκοκούτι το έχετε στο σπίτι σας στην τηλεόραση. Ενημερώστε κανεμερινώς από όλα τα μέσα μαζικής συμπλώσεως. Εμείς αυτό που έχουμε να σας μεταδώσουμε και η ενημέρωση της Εκκλησίας προς εσάς
θα ακουστεί το μήνυμα του Σεβασμιωτάκου Φλωρίνης κυρίου κυρίου Αυγουστίνου Καρτζόνη. Εκλεκτέ λαέ του Θεού, από τα Σερμοπύλα σου μπορά την ακριτική Φλόρινα, η οποία τα Αγία αυτά σήμερα δίδει μάχη κατά του Ολεθρίου Καζίνου, απευθύνω ο γέρον εγώ επίσκοπος προς όλους εσάς θερμών χαιρετισμών. Κατ' επανάληψη, ο τόπος αυτός έχει εκδηλώσει την οξία αντίθεσή του κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος, διότι τούτο αφαιρεί την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Οι δε ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε ένα ακόμη λόγο να εναντιούμεθα εις αυτό. Και ο λόγος είναι ότι όργανο λειτουργίας του φακελώματος είναι ο μισητός αριθμός 666, ο οποίος πειγματίζεται από την Ιερά Αποκάλυψη. Και τώρα η πειραματική εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 1998 της νέας ηλεκτρονικής φοροταυτότητας εις ορισμένους δήμους δεικνύει ότι οι φόβοι που όλοι διστάνοντο δεν είναι καθόλου φανταστικοί, αλλά είναι πραγματικοί πλέον. Ο αγών όλων όσοι έδωκαν το παρόν στις μέχρι σήμερα μαχητικά συγκεντρώσεις κατά της ηλεκτρονικής κλαδιάς δικαιώνεται. Πρέπει δε να συνεχιστεί τας προσεχής ημέρας και να κρατεωθεί. Πολλοί για να ρίξουν πάγκον και να σβέσουν τη φλόγα μας λέγουν ότι ο Αντίχριστος όσο και αν αντιδράτε θα έρθει. Απαντώμε με το ψαλμικό «Η τιμάστη και ού και ταράχτη». Απαντώμε και με το προγονικό «Μολόν λαβέ» και με το ηρωικό «Όχι ψαράτα». Εμείς πάντως αρνούμεθα να δεχτούμε τη νέα φοροταυτότητα, διότι αυτή εισάγει ουσιαστικώς ενιαίων κωδικών αριθμών μητρώου και αποτελεί προστάδιον εφαρμογή.